φύλαγε το τσέρκι στην οδό φίλης. Άστραφτε στον ήλιο κάποια τζαμαρία. Αφεντικό, έλα, έλα. Να σου πω, ναι. Έχεις καμία συγγένεια με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο? Ναι, ρε. Τι? Το λέω θείο. Σοβαρά? Ναι, αμέ, τι αστεία. Πω πω, για φαντάσου, θείος ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ε. Δηλαδή και εκείνος ελέανεψιο. Όχι. Γιατί? Γιατί δεν είμαι, ρε. Αφεντικό, με τρελάνεις, πώς γίνεται εκείνος να είναι θείος σου και εσύ να μην είσαι ανιψιός του? Δεν είναι θείος, τον ελέω θείο. Γιατί? Στη Χούντα, τώρα τέλος πάντων, δεν τα ξέρεις αυτά. Στη Χούντα, το να σε λένε Παπαδόπουλο ήταν ντροπή μεγάλη. Και ο Λευτέρης ήταν ο μόνος που καθάριζε για όλους εμάς που ντρεπόμασταν που μας λέγανε Παπαδόπουλος. Κατάλαβες? Και εγώ έλεγα ψέμα ότι είναι θείος μου γιατί με βλέπανε με άλλο μάτι. Κρίμα. Γιατί, αγόρι μου? Που δεν είναι θείος. Γιατί? Ήθελα να του ζητήσει μια χάρη. Τι χάρη? Ναι, επειδή έχω γράψει κάτι μουσική, ήθελα να μου δώσει στίχους για να κάνω ένα διπλό άλμπουμ. Α, διπλό άλμπουμ, ε? Τι μόνο. Σωστά. Το θες διπλό δηλαδή το άλμπουμ. Τη μονή σφαλιάρα την ξέρει. Τη διπλή την έχω δείξει ποτέ? Όχι. Όχι. Χάνει. Κοίταξε να δει. Τσακ! Σηκωθεί από εδώ. Σηκωθεί. Είσαι φασίστα! Είσαι χουντικό! Μπροστά ο Γιώργο Παπαδόπουλο ήταν πρόσκοπο. Έλα. Φελέκι σου μέσα, τσόγλανε. Άστραφτε στον ήλιο, κάτω τζαμαρία. Γελάγει η Μαρία, η Μαρία. Παιδιά, μήπως έχω μεγαλώσει? Τι είναι αυτά? Ακούω πλοία και δακρύζω. Βλέπω μπαλκόνια και βουρκώνω. Τι έγινε? Τα τρένα που φύγαν, αγάπες μας πήρανε. Αλλά τα τραγούδια μας μένουν, ε? Τα γλέντια μας, οι νότες, τα στιχάκια, τα φιλιά. Yeah.
Από μερικές δεκαετίες σε ένα δρόμο εκεί κάπου στην Αχαρνών, Φωκέας 18, ένα Νοέμβριο, γεννήθηκε ένας πιτσιρής. Ένας πιτσιρής. Ήταν μια αυλή, γύρω-γύρω είχε 8 δωμάτια. Σε κάθε δωμάτιο έμεινε μια οικογένεια, φτωχοί άνθρωποι, βιοπαλαιστές, φτωχολογιά δηλαδή. Τα φέρανε δύσκολα με τη βιοπάλη, άπονη ζωή. Δηλαδή και γκρίζα και μαύρη. Σαν τον ουρανό μερικές φορές. Αχ, Χελιδόνι μου, πώς να πετάξεις σε αυτό το μαύρο τον ουρανό. Λίγο παραπάνω ήταν η Αριστοτέλους σουλάτσο πείραγμα στις κοπέλες παιχνίδι. Στην τσέπη ούτε φράγκο. Μόνο φλούδες μανταρίνι σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Αλλά και τα όνειρα. Κάθε πρωί σκαρώνα μαζί με το Μινά ταξίδια μακρινέως στη Τζαμάικα. Τα χρόνια πέρασαν, το μολύβι έγραφε. Φάμπερ. Έγραφε, γέμιζε σελίδες, γέμιζε τραγούδια. Πάνω από 1200 να έχουν οι Έλληνες να τραγουδάνε όταν γλεντάνε, όταν αγαπάνε, όταν μελαγχολούνε, όταν σκέφτονται. Κυρίες και κύριοι, Λευτέρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ναι, χειρόκοντα. Στην υγειά του και στην υγειά μας. Γεια μας. Γεια σας.
τι συστάσει που γίνανε από εδώ, όπω σε βλέπω από αριστερά. Είναι ο Δημήτρης Καραχάλιος από τα ιδρυτικά μέλη των Λαμπράκηδων, πολιτός δικηγόρος του Θεοδωράκη από αρχαιοτάτων χρόνων, φίλος μου στενός. Δίπλα του είναι ο Σάκης Στόδουλος, επίσης παλιός εδαήτης, φίλος μου από, δεν την κάνει να λέμε, χρόνια. Είναι και αυτός, όπως και ο Δημήτρης ο Καραχάλιος, στην παρέα του Σαββάτου. Κάθε Σάββατο συναντιόμαστε με το Θεοδωράκη στο σπίτι του και εκεί τσακωνόμαστε για τα πολιτικά, λέμε για τα τραγούδια, μιλάμε για την κοινωνία. Και είναι και ο Διαμαντής ο Πεπελάσης στην παρέα, ο οποίος ήταν και στην εκπομπή σου. Με το Μίκη, ναι. Και μου είπε ότι εγώ κάθε Σάββατο πάω στο Μίκη τσακώνομαι και φεύγω μια χαρά και το άλλο Σάββατο πάω και ξανατσακώνομαι. Και φτιάχνεται. Δίπλα είναι η Μαρία Ιρουσέα, νέα τραγουδίστρια που την αγαπάω πάρα πολύ. Έχει τραγουδήσει σε πάρα πολλές συναυλίες δικές μου. Ναι, πρόεδρε. Ξέρει το ρεπερτόριό μου όλο απ' έξω. Ο Μέγας Γιώργος Σταθόπουλος. Ο Σταθόπουλος ήταν αγαπημένος του Μάνου του Χατζηδάκη. Διάβαζα μάλιστα και μία συνέντευξή του, χτες. Ο Χατζηδάκης έχει κάνει πάρα πολλούς δίσκους με εξώφυλλα του Γιώργου Σταθόπουλου, ο οποίος, όπως ξέρετε, είναι διακεκριμένος ζωγράφος, αλλά δεν βρίσκεται με αυτή την ιδιότητα. Είναι ιδρυτικό μέρος των Λευτεριστών. Όπως επίσης είναι ιδρυτικό μέλος των Λευτεριστών και ο Δημήτρης ο Αρβανίτης, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος γραφίστας στην Ελλάδα. Μέγας θαυμαστής του Βακυρτζή. Ο Σταθόπουλος μου είπε και στην Ευρώπη. Και στην Ευρώπη, ναι, εντάξει. Ναι. Η Ελλάδα νομίζω ότι είναι παραπάνω από την Ευρώπη. Δίπλα είναι... Με συγχωρείς, και Μουτζαχεντίν σου. Προσωπικός είναι Μουτζαχεντίν. Αυτά θα τα πει μετά. Δίπλα είναι ο Ισαάκ Σούσης. Καινούρια μεγάλη δύναμη στο τραγούδι, στο στίχο. Γράφει συνήθως με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είναι... Γράφει κάπως ελλειπτικά, αλλά με πάρα πολύ ενδιαφέρον και τον αγαπάω ιδιαίτερα. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου. Το ραδιόφωνο στη τηλεόραση. Όχι μόνο αυτό. Γράφει πολύ ωραίους στίχους. Έχει γράψει ένα πεζογράφημα καταπληκτικό. Τώρα έχει κάνει κι άλλο ένα βιβλίο, στο οποίο μάλιστα έχω κάνει πρόλογο εγώ. Παιδί χαριτωμένο, με αιμονές, αλλά και με μεγάλη ευφυΐα. Και με ένα βλέμμα που κοιτάζει πολύ μακριά. Η Ναταλία είναι σαν παιδί μου. Είναι πέρα από την προσωπικότητά της και αυτά που έχει γράψει, είναι κόρη του στενού μου φίλου, του Φρέντι, και μας συνδέουν πέρα από όλα τα άλλα κάτι αξέχαστα καλοκαίρια που ερχόταν στο Μόλιβο της Μυτιλίνης και έμενε μαζί μας εκεί στην Εφταλού. Ο Λικουρέζος δεν είναι ό,τι φανταζόσαστε, βρίσκεται εδώ... Νόμιζα θα έλεγες δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά έτσι όπως το πες. Δεν βρίσκεται εδώ με τις πολλές ιδιότητες που έχει. Βρίσκεται εδώ διότι είναι κουμπάρος μου. Τον έχω παντρέψει με τη Ζωήτσα τη Λάσκαρη. Και όλα αυτά που κάνει ο Λικουρέζος, βουλευτής, δικηγόρος κλπ. Δεν είναι τίποτα μπροστά στο ότι είναι ένας καταπληκτικός σκηνοθέτης και από εκείνες τις παρέες που αναγεννήσανε την Ελλάδα. Χατζηδάκης, Γκάτσος, Εμπειρίκος, μεγάλα πολύ πρόσωπα. Δίπλα είναι η υπέροχη Νόνικα Γαλινέα, για την οποία θέλω να πω αμέσως από την αρχή ότι έγραψε ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είναι κατάθεση της ψυχής της. Από τα πιο ειλικρινή κείμενα που έχω διαβάσει στη ζωή μου, απολύτως ερωτικό, για το οποίο πραγματικά όταν το άνοιξα δεν φανταζόμουν ότι θα υπήρχε τέτοια αποκάλυψη. Δηλαδή έχω μείνει άναυδος. Όλη αυτή την ώρα που νόμιζες ότι εμείς λέμε άλλα πράγματα, μιλούσα πάρα πολύ για το βιβλίο της και τους έρωτές της. Γιατί εκεί στο βιβλίο είναι αποκαλυπτικό ακριβώς για τους έρωτές της. Δίπλα σου είναι η γυναίκα μου, η Ράγια Μουζενίδου. Δίπλα σου εσένα ποιος είναι. Εσύ δε είσαι. Η οποία είναι σκηνοθέτης
Και βέβαια βάσανο της ζωής μου. Και ο μόνος άνθρωπος που κατάφερε να με καταδυναστεύει, διότι εγώ είμαι διάολος, ως γνωστόν. Κοιτάξτε, καταφέρει, ναι. Προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει. Από τα προκαλέσματα θα φανεί. Προσπαθεί. Αν τα έχω καταφέρει. Όχι, έτσι όπως το βλέπω το τρελό το μάτι, πρέπει να τα έχεις καταφέρει. Να τα έχεις καταφέρει. Δίπλα είναι βέβαια η Μάρθα η Μπούρτση, ηθοποιός καταπληκτική που τα ξέρετε όλοι αυτά, η οποία παίζει και πιάνο και θα ήθελα μετά να την ψήσω να παίξει λίγο πιάνο, αλλά για την ώρα προχώρα. Μεγάλη, είπαμε, μεγάλη ηθοποιός, πολύ ναι, στενή μου φίλη και με εκείνην έχω περάσει διακοπές καταπληκτικές στις οποίες τραγουδούσα εγώ και έπαιζε εκείνη ή και χόρευε μαζί με τον Φιλέη. Ο δίπλα είναι ο Μανώλης Μητσιάς από τους 10 καλύτερους τραγουδιστές του αιώνα. Όχι, δεν βλέπω άλλες. Και τραμπούκος βέβαια. Σαν συμπεριφορά. Παουξίδες. Όχι, έτσι είναι. Αλλά πάντως ένας τραγουδιστής, θέλω να το καταθέσω αυτό, που δεν έκανε ποτέ μια υποχώρηση στο ρεπερτόριό του, τραγουδάει πάντοτε πράγματα επιλεγμένα και γι' αυτό άλλωστε ο Χατζηδάκης τον είχε όπα-όπα, του είχε εμπιστευτεί πολύ ωραία έργα του. Τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί και ένας δίσκος που έχουμε κάνει με τον Μίκη το Θεοδωράκη, τραγουδάει ο Μανώλης με τη Μαρία Φαραντούρη. Καταπληκτικά τραγουδία. Η Μελίνα Κανά είναι ένας έρωτας, δεν είναι μια τραγουδίστρια. Υπέροχη τραγουδίστρια, όμορφο κορίτσι, την ξέρω και αυτή είναι από το Μόλυβο, την πρωτοείδα στο Μόλυβο και τα έχασα. Τέτοιας ομορφιάς κορίτσι και τότε δεν τραγουδούσε. Μετά την είδα ένα μεσημέρι σε μια εκδήλωση του Μαμαγκάκη, τραγουδούσε κάποια τραγούδια του Μαμαγκάκη, αμέσως άνοιξε η καρδιά μου και από τότε την πάντοτε όποτε κάνω εκπομπές την έχω, έρχεται μαζί μου, μου κάνει αυτή την τιμή και μου δίνει αυτή τη χαρά. Και δική μου τιμή και χαρά μεγάλη. Πώς? Και δική μου τιμή και χαρά. Εντάξει. Αλλά Δευτέρη μου, από Χαλκιδική είναι. Άσε ρε, τραγούδα, τοπικιστικά. Δίπλα είναι ο Πετρέλης. Τον ξέρει η κόρη μου, η οποία είχε πάει χτες και τον άκουγε και είχε και μεγάλο ενθουσιασμό μαζί με την παρέα της. Ακούω πολύ καλά λόγια. Γιατί αρέσει τόσο πολύ εσύ, Πετρέλη, γιατί αρέσει τόσο πολύ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν αρέσει καλά. Όχι, αρέσει και δίπλα είναι αυτό το πολύ ωραίο κορίτσι και πολύ σπουδαία τραγουδίστρια η Ελένη Πέτα. Έχω ακούσει και για αυτήν τα καλύτερα. Είμαι μεγάλος θαυμαστής της Ελένης Γιώγα. Της έχω κάνει και μία εκπομπή. Θεωρώ ότι είναι εκτός από το ότι γράφει πολύ ωραίους στίχους, είναι εξαιρετικά αισθαντικό πρόσωπο. Γνώριζα και τον πατέρα της, πολύ σπουδαίο θεατρικό συγγραφέα. Αλλά έχω μεγάλο θαυμασμό και για την ίδια, διότι είναι ένα κορίτσι που πήρε τη ζωή στα χέρια της και... Και πήρε και το μολύβι στα χέρια της και το πάει καλά. Όχι, περισσότερο και από το μολύβι είναι η ζωή της, την οποία κέρδισε και της βγάζω το καπέλο. Δεν ξέρεις όλα αυτά για μένα, Λευτέρη μου. Με έχει συγκινήσει ιδιαίτερα τώρα με αυτό που είπες. Ο Βασίλης Ολέκας είναι από τους καλύτερους τραγουδιστές της ενδιάμεσης γενιάς, τραγουδιστής που έχει πει. Και αυτός δεν το παραδέχεται, δηλαδή, γιατί λέω ότι είναι αξεπέραστος ο τρόπος με τον οποίο είπε το σαν παλιό σινεμά του Χατζηδάκη. Και βέβαια έχει δίκιο όταν αρνείται αυτό το κατηγορηματικό όχι που λέω εγώ ότι δεν θα ξαναπεί καλύτερο τραγούδι και με καλύτερο τρόπο. Έχω άδικο. Ποτέ δεν πρέπει να λες αυτά τα πράγματα. Αλλά είναι και αυτός ένας αγαπημένος μου τραγουδιστής. Σε πάρα πολλές συναυλίες μου τραγουδούσε και έχει στον τρόπο που ερμηνεύει τα τραγούδια μία θεατρικότητα που δεν την έχουν άλλοι τραγουδιστές. Δίπλα, Ιραλία. Έχω μάθει ότι είναι πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια και χαίρομαι διότι σε αυτό το τραπέζι, εκτός από τους γέροντες, τους μεσόκοπους,
Όχι, αυτό. Όχι, δεν μπορεί να έλεγα για σένα γέροντες. Τους μεσόκοπους. Προσπαθεί να θυμάσαι το χέρι με τον ψηλό. Και τους νέους και τους νεότατους. Και είναι και ο Πασχαλίδης. Εξαιρετικό πρόσωπο με ένα μέγα στοιχείο που εμένα με συγκινεί ιδιαίτερα. Είναι μέχρι τα βάρδουλα εκτζής, όπως είναι και ο Οδυσσέας. Είναι εξαίρετος τραγουδιστής και χαίρομαι πάρα πολύ και για εκείνον, αλλά χαίρομαι πάρα πολύ διότι εδώ σήμερα, εκτός από νέους τραγουδιστές και μερικούς, έτσι όπως είπα, μεσόκοπους, σπουδαίους ηθοποιούς, ζωγράφους κλπ, είναι, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό, νέοι στιχουργοί. Αυτά είχα να πω. Τα παρακάτω τα λέμε μισιάς. Πέφταμε φωνάζοντας.
Θέλω να πω κάτι για αυτό το τραγούδι. Ο Αρβανίτης έχει γράψει ένα βιβλίο αυτοβιογραφικό με τίτλο «Ορχήστρα πλήρες». Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το βιβλίο. Λέγε τώρα τι έκανες εσύ τότε στην Κεσαριανή. Σε γνώρισα σε ένα υπόγειο σφαιριστήριο. Δηλαδή εμείς δεν είχαμε pick-up στο σπίτι, ήμασταν πολύ φτωχοί. Και πηγαίναμε στο σφαιριστήριο, παίζαμε και ακούγαμε το τερπνόμενο του ωφελήμου. Και κάποια στιγμή στην παρέα μας ήταν ένας μεγαλύτερος από εμάς, ο οποίος έπαιζε και μαζί μας και ήταν λαμπράκης. Δεν είχα πολύ καταλάβει βέβαια τι σήμαινε, αλλά ήταν πολύ καλό παιδί. Και κάποια στιγμή βάζει ένα κέρμα και ακούγεται αυτή η εισαγωγή, η φοβερή εισαγωγή, ας πούμε, της Κεσαριανής. Και μέχρι τώρα, πρόεδρε, ανατρίχιασα, με κατατρέχεις από το 66. Και λέω, σκεφτόμουν μετά από πολλά χρόνια, τι γίνεται ρε παιδί μου, αυτή η συνέπεια αυτού του ανθρώπου, ας πούμε, δεν ξέρω πώς θα κάνει, είναι πολύ μυστήριο τρένο ο πρόεδρος. Βάζει τον έρωτα μαζί με την αντίσταση και τα αυτά και δεν καταλαβαίνεις αν υπάρχει ζευγάρι, οι δύο φίλοι που τα λένε και τι υπονοούν. Αλλά ήταν τα μπλούζ της αριστεράς. Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που άκουσα και από τότε με έχει πάρει από πίσω, δηλαδή. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Την υγειά μας, ρε παιδιά. Την υγειά μας, ρε παιδιά. Θα πούμε τώρα ένα τραγούδι σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, σε στίχους Πάνω του Λευτέρη, βέβαια, από τα πιο ωραία γι' αυτό. Κλάψτε ουρανή και αστέρια. Τραγούδι του 1963. Κλάψτε ουρανοί κι αστέρια κι όρφανα πουλιά της ερημιάς, χίλια χέρια με μαχαίρια η καρδιά σε σκίζουν της καρδιάς. Πούνε κι με μαξινάρι να κοιμηθώ, για θα ανάψω να σε κάψω ουρανέ, στα χτινά γίνεις μες στα στήθια μου καημέ, λόγα και φωτιά σωρώ να κάψω τα φιλιά, να φωτώσει το Στο Λευτέρη που μας δίνει την ευκαιρία να λέμε τόσο ωραία τραγούδια. Ευχαριστώ. Έκανα την εισαγωγή αυτή με το σπίτι σου εκεί που μεγάλωσε και τα λοιπά. Για να σου κάνω το εύλογο ερώτημα που βεβαίως είναι σαν ένα ρητορικό το ερώτημα. Εάν είχες γεννηθεί, ας πούμε,
Βέβαια. Έτσι, στην Εκάλη, ξέρω εγώ. Έχεις γράψει και ένα βίντεο. Αν ήμουν η Γαλινέα. Ναι, η Γαλινέα. Ήθελα να το πω, αλλά λέω αυτό που είναι σύνταξη μας. Λοιπόν, όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γράφει κανείς αυτά που, αν ήμουν και όλοι, Κουρέζος είναι της ίδιας προέλευσης. Λοιπόν, δεν θα είχα γράψει αυτά τα πράγματα. Είναι η καταγωγή μου, η πείνα. Τα βιώματά σου. Τα βιώματά σου. Δεν μου λες, είναι νέα, πόση απόσταση έχει πει. 127 χιλιόμετρα. Πώς το ξέρεις. Έχω πάει με τα πόδια, τα έχω μετρήσει. Πήγε για κορίτσι, εσείς να τα ακούτε. Εσείς, όχι μεσοκοπή, οι νέοι, ρε. Οι νέοι να τα ακούτε, ρε Πετρέλη, εσείς να τα ακούτε. Πάνε αυτοί. 127 χιλιόμετρα έκανε ο άνθρωπος με τα πόδια για να πάει να δει την κοπέλα του. Μία κοπέλα που του άρεσε πολύ. Έκανε 127. Και ήμουνα και μπατήρι. Χρόνο κράτησες. Πες το και αυτό. Τι? Χρόνο κράτησες. Όχι, παιδί μου, καμπάλαγα για την. Τρεις μαραθώνιους έκανα. Κορτηγό. Ο Μάνος Χατζηδάκης. Θα σας διαβάσω 2-3, έτσι. Στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι, εκείνοι που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο στίχο και είναι πρωτογενείς φυσιογνωμίες είναι τρεις. Στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Στο έντεχνο Νίκος Γκάτσος και στη νεότερη γενιά, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Και λέει ο Γκάτσος, παρακάτω. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ο καλύτερος στιχουργός της εποχής μας. Είναι καλύτερος από μένα. Και λέει η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος με τρόμαξε. Ποιητής. Όταν άκουσα τα τραγούδια του, είπα πως δεν θα ξαναγράψω. Ο νέος αυτός ποιητής με την άπονη ζωή, τη φτωχολογιά, την Κεσαριανή και το βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, ξεπέρασε όλους εμάς και δημιούργησε νέα κατάσταση. Και κάπου αλλού του έχει πει, σε μια ιστορία που μπορεί να μας την πει μετά, ρε, εσύ θα μας βγάλεις σε σύνταξη, εσύ. Του είπε Ευτυχία. Και ο Μπαγιαντέρας λέει, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο μεγάλος αυτός λαϊκός ποιητής, έγραψε την άπονη ζωή. Δεν πιστεύω να γράφτηκε πιο αληθινό τραγούδι στην ιστορία της λαϊκής μουσικής. Ας ήταν να ήμουν εγώ που θα έχει μελοποιήσει αυτό το τραγούδι. Αυτά για το παρακείμενό μας, τον κύριο. Και με μάρτυρε γι' αυτό. Και σε μάρτυρε. Για τον Νίκο, τον Γκάτσο που το είχε πει αυτό. Ήμουνα πολύ παρέα και πράγματι θυμάμαι το θαυμασμό όταν πρωτοδιάβασε και πρωτάκουσε στίχους του Λευτέρη. Ο Νίκος, ο μεγάλος Νίκος. Κάτσος, για πείτε, Ισαάκ. Ναι. Καλόν. Για πείτε εσείς λοιπόν ως τέκνα, ας πούμε, και συνεχιστές. Τι γίνεται, πρέπει να έχετε κάποιες αναφορές, έτσι δεν είναι? Όλοι μας χρειαζόμαστε τις αναφορές. Ο Λευτέρης ακούμπησε κάπου, εσείς ακουμπήσατε κάπου και πάει λέγοντας το πράγμα. Κάποιοι θα ακουμπήσουν εσάς. Για μένα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, όπως και οτιδήποτε άλλο είναι αναφορά στη ζωή μου, δεν είναι αναφορά με βάση τους στίχους του ή κάτι από όλα αυτά που κάνει. Ένας άνθρωπος είναι αναφορά καθ' ολοκληρία για μένα, είτε όχι. Και από αυτή την άποψη ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος είναι μεγαλειώδης αναφορά για μένα. Είναι ο φίλος μου. Είναι φίλος μου. Τι θα πει η Μελίνα τώρα, του Λιβανέλη. Θα πει το μετανάστη. Τη μουσική την έχει γράψει ο Ζιλφή Λιβανέλη. Εκτός από μουσικός, αυτός είχε γράψει μια καταπληκτική μουσική στο Κοπάδι. Μια ταινία που είχε κάνει Πάταγο το 1980-81. Και όταν έγινε η δικτατορία του Ευρέν στην Τουρκία, ήρθε αυτός εδώ πολιτικός φυγάς, πρόσφυγας. Και μου τον έφερε η Μαρία η Φαραντούρη μαζί με τον Μάνο τον Λοΐζο. Διότι αυτό το παιδί δεν είχε που την κεφαλή κλείνε. Έπρεπε λοιπόν να γραφτούν κάποια τραγούδια, να κυκλοφορήσουν σε ένα δίσκο, να πάρει μερικά λεφτά. Και μου έδωσε κάτι εξαίσιες μελωδίες, γιατί αυτές οι μελωδίες που έχει γράψει αυτός στηρίζονται σε μοτίβα λαϊκά της Τουρκίας, και του έγραψα ένα δίσκο ο οποίος έκανε εκείνο τον καιρό πολύ μεγάλη, έτσι, εντύπωση. Και ο άνθρωπος στάθηκε στα πόδια του, ας πούμε. Στάθηκε στα πόδια του και σήμερα είναι βουλευτής, ναι, της, ναι, αριστεράς στην Τουρκία, κάνει μαζί με το Θοδωράκι συναυλίες. Κάνουν και στο Τσεσμέ κάτι μαζί. Έχουν κάνει μαζί. Πρόκειται περί πολύ μεγάλης προσωπικότητας. Έχει κάνει και δύο μυθιστορήματα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αυτά. Ω, μάλιστα.
σαν το μετανάστη στη δική σου γη. Κάθε μέρα λύνεις, δεν είσαι στη πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να έρθει η χαρά βγει. Πολιτικό τραγούδι, ε? Φυσικά. Βαθιά πολιτικό τραγούδι. Λέω, δικτατορία, Εβρέν κλπ. Να πω ένα σχόλιο ήθελα για το προηγούμενο τραγούδι. Ότι και σήμερα, κύριε Παπαδόπουλο, υπάρχουν. Λευτέρη, λέει. Λευτέρη, Λευτέρη. Λευτέρη. Όχι, σε μένα δεν. Άσο, στο σπίτι. Αστείο μου. Να, για να μην μπερδεύεστε. Είναι πολύ ο κόσμο, νομίζω, που νιώθει μετανάστη στην ίδια του τη χώρα. Σωστό. Για να μην πω και στην ίδια τη ζωή του πια. Σωστό. Πέρα από πολιτικό τραγούδι, δηλαδή είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Άλλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Oh,
τραγούδι της Αρχάκου που το έχει πει η Μοσχολιού. Άνοιξε στο φως το παραδείγμα. Πάρει γοριές και ψέματα. Δεν θέλω
Μπράβο, Μελινάκη, μπράβο. Τρομερή Λεβεδιά. Μπράβο, Μελινάκη. Πόνος με Λεβεδιά μαζί. Αυτό το τραγούδι, αυτό το τραγούδι, εγώ θα έλεγα ότι είναι δημοτικό. Μου κάνει δημοτικό. Ναι, ο Τάτσης είναι υπηρώτης που έχει γράψει τη μουσική. Όχι, στους στίχους αναφέρομαι εδώ. Εγώ έγραψα στίχους πάνω σε μουσική. Άρα δεν μπορούσα να πεταχτούν οι στίχοι έξω από τη μουσική αυτή. Γιατί κάποιοι άνθρωποι που έχουν ασχοληθεί με το έργο σου, έτσι, αναλυτές κτλ. Λένε ότι είναι και οι επιρροές σου άμεσες και από το δημοτικό τραγούδι. Ασφαλώς. Μπορεί να μην είναι. Ασφαλώς. Μα η Βρυσομάνα είναι το δημοτικό τραγούδι. Έτσι. Όλα από εκεί αρχίζουν. Κύριε Καραχάλιο, το γνωρίζετε τόσα χρόνια, ναι, το βλέπετε και κάθε Σάββατο. Είναι γνωστό ότι, ας πούμε, στην καθημερινή του ζωή στο Ολευτέρης τα ρίχνει. Είναι ο λίγον αριστοφανικός, για να μην τι άλλο είπε, να πούμε. Τα ρίχνει. Ναι, ναι. Και στο γραπτό λόγο είναι άλλος. Λέει, άλλος ο προφορικός, άλλος ο γραπτός Λευτέρης. Έτσι δεν είναι? Για πείτε μου. Βεβαίως. Για αυτή τη διάσταση. Κοιτάξτε, το ευτυχές ατύχημα να γνωρίζω τον Λευτέρη έχει γίνει εδώ και 42 χρόνια, μου φαίνεται. Πώς έγινε? Άκουσα τη φτωχολογιά και την άπονη ζωή στο σπίτι του Ξαρχάκου. Στην πηγή δηλαδή. Δεν είχα ακούσει τίποτα για τον κύριο. Και ρώτησα τον Σταύρο, του λέω: Σταύρο, δεν μου λες ένα πράγμα. Ποιος έχει γράψει αυτούς τους στίχους? Μου λέει: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος. Δεν μου είπε τίποτα. Μετά έτυχε να αναρωστούμε στις Εσπερίδες. Τις περίφημες Εσπερίδες της Αξέχασης, όπου ξενυχτάγαμε μαζί. με το Λευτέρη, πολλές φορές φεύγαμε τελευταίοι. Αυτά με το Λευτέρη. 42 χρόνια μόνο. Συναφή το κορίτσι αυτό. Έχω ακούσει πάρα πολλά για το πόσο βομολόχος είσαι, Λευτέρη, από φίλους κοινούς, από το Διαμαντή. εγώ δεν έχω προσωπική επαφή ως παρέα μαζί σου, αλλά έχω επαφή με τους στίχους σου. Όπως όλη η Ελλάδα, άλλωστε. Έχω την αίσθηση ότι αυτή η αντίστοιξη, θα πω κάτι που δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, του να βρίζεις τόσο πολύ και να σε πάρει τόσο πολύ παιδί της πιάτσας στη ζωή, ενώ η στίχη σου είναι εξόχως ευαίσθητη, συμβαίνει για να προστατέψει τον ανδρισμό σου. Δηλαδή, εδώ συμβαίνει ένας άνθρωπος, ο οποίος είναι άντρας, 1000%, να γράφει στίχο ο οποίος είναι δεκτικός, ανοιχτός προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως γράφει, θα μπορούσε να γράφει μια γυναίκα. Εννοώ με τη γυναικεία τρυφερότητα, άνοιγμα, αγκαλιά, ευαισθησία και καλοσύνη. Δεν ξέρω, η Ράια που είναι η γυναίκα σου και σε έχει ζήσει πιο από κοντά, φαντάζομαι ότι θα το έχει αισθανθεί η ίδια πια αυτό, σαν γυναίκα. Αλλά έχω την αίσθηση πραγματικά αυτή. Μου έκανε εντύπωση τώρα και σε το τραγούδι αυτό, βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι. Αυτή η εικόνα που έδωσες, στην οποία όλοι χωράμε μέσα, δεν είναι η προσωπική σου εικόνα, είναι η δική σου εικόνα που μας καλεί σε όλους να γίνουμε μέτοχοι και κοινωνοί. Και γινόμαστε όλοι. Αυτό είναι το μεγαλείο της ποιησής σου, είναι αυτό, κατά εμέ, ας πούμε. Και νομίζω ότι εκεί είναι και το κόλπο όλο για την αντίστοιξη, η εξήγηση δηλαδή, γιατί υπάρχει άλλο πρόσωπο κοινωνικό και άλλο πρόσωπο συγγραφικό. Τράβατσε ένα πινελίκι τώρα να πω παρακάτω. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Εγώ ξέρω τι υπάρχει από κάτω. Πάμε, Μίλτο. Μίλτο Πασχαλίδη. Thank you.
σε καφέ. Όχου καρδούλα μου. Καλά, πρόεδρε. Εγώ θα φύγω γιατί έχω μια δουλειά στην Κύπρο και πρέπει να αφήσω κάτι στη θέση μου. Πρόεδρε, αυτό μένει στη θέση μου. Εντάξει, είναι προβοκάτσια τώρα σε κόκκινους δίπλα. Το αντιλαμβάνεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Την υγειά μας, ρε παιδιά. Την υγειά μας, ρε παιδιά. Νομίζω πως αυτό που κάνει ιδιαίτερη σημασία με το Λευτέρη είναι αυτά που έχει γράψει, όχι μόνο σαν ποιήση και σαν δημοσιογράφος και σαν συγγραφέας, τα βιώνει. Έχω την αίσθηση ότι ο Λευτέρης διαχρονικά αυτά που γράφει τα εννοεί και το δηλώνει αυτό με μια διαχρονική αξιοπρέπεια που δίνει προς κάθε κατεύθυνση. Γιατί στις μέρες μας οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Και ο Λευτέρης με τη ζωή του, καθημερινά, μας δείχνει πως παραμένει ένας αξιοπρεπής άνθρωπος που έχει πάντα ένα καλό λόγο για τον καθένα, ένας πάρα πολύ καλός φίλος. Καλό λόγο με την καλή έννοια, έτσι. Την καλή έννοια. Όπως ακούσαμε προηγουμένως. Με την καλή έννοια. Και νομίζω πως ο Λευτέρης είναι ένα ζωντανό κομμάτι της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, που ανοίγει τις καρδίες των ανθρώπων με ένα πολύ εύκολο τρόπο και που τους ανοίγει δρόμους για σκέψη και προβληματισμό για όποιον θέλει να χρησιμοποιήσει το μυαλό του. Λέγαμε προηγουμένως μαζί ότι παρότι ακούγονται διάφορα πια τα τελευταία χρόνια, έχει πάει αλλού το τραγούδι κτλ, 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 ότι σαν να υπάρχει σε όλους μας κρυμμένη μέσα μια άλλη Ελλάδα και όλοι να κρύβουμε έναν άλλον Έλληνα, όπου στο καλό τραγούδι, αυτό που μας ενώνει με τα νιάτα μας και με τις ηρωικές εποχές, δεν μπορεί κανείς να αντισταθεί. Και ούτε και τα νέα παιδιά που δεν έχουν βιώματα καν. Και νομίζω πως η Ελλάδα η σημερινή, η άλλη Ελλάδα που λες εσύ, που κρύβει ο καθένας μέσα μας, το
το έχει σήμερα τόσο ανάγκη όσο ποτέ. Και αν γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα, νομίζω πως θα έχει πάρα πολύ μεγάλη απήχηση. Τι εγχείρημα, πες τι λέγαμε, πες. Νομίζω πως είναι καιρός να κάνουμε την Μπουάτ του 2006. Να ξαναξεκινήσουμε από την μόνη ρίζα που έχει μείνει, όρθια και αληθινή, από το τραγούδι, από την ποίηση, για να ξαναβρούμε νήματα, αρχές και οράματα. Εσύ πιστεύεις, γιατί το συζητούσαμε προηγουμένως, ότι αν γίνει τώρα ένα τέτοιος μεγάλος χώρος και φέρνουμε κάθε τόσο όλους αυτούς, όλους εσάς τους δημιουργούς και αυτό που όλοι εδώ εννοούμε, καλό τραγούδι. Δεν πιστεύεις ότι θα γινόταν χαμός? Όχι. Όχι. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι χρόνια, είναι δεκαετίες, ο κόσμος έχει συνηθίσει σε ένα τραγούδι ευτελές, δεν μιλάω για όλα, μιλάω για... Δεκαφεϊνέ που λες και εσύ, Δεκαφεϊνέ, και πολλές φορές και χυδαίο, και είναι στο το 80%, γιατί υπάρχουν και πολύ ωραία τραγούδια, και έχει ξεμάθει ο κόσμος, και πολύ δύσκολα, ίσως μια άλλη γενιά, να ξαναγεννήσει, να ξανασκύψει, να βρει πρώτα-πρώτα τα πολύ ωραία τραγούδια τα σημερινά και να γυρίσει και σε άλλες πηγές. Αλλά θα περάσει πολύ καιρός. Αλέξανδρε, νομίζω ότι, εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου και των νέων που και τα γνωρίζουν και τα αγαπάνε αυτά τα τραγούδια, Ελευθερία. Και να το δεις άμα παίζονται. Δεν είναι τόσο απογοητευτικό το κλίμα που ασχολούμαστε. Υπάρχει ένας κόσμος και νέα παιδιά ακόμα που μπορεί να τραγουδάνε και τραγούδια που εσένα και εμένα, αν θέλεις, δεν μας προκαλούν τους ερεθισμούς εκείνους, τα τραγούδια με τα οποία μεγαλώσαμε, τουλάχιστον και εγώ, με τους στίχους δικούς σου, του Νίκου άλλων, αλλά τα ξέρουν, τα αγαπούν, συγκινούνται και με αυτά. Δεν είναι τόσο αρνητικό το κλίμα, Δευτέρη. Είπα 80% υπάρχει. Δεν το ξέρω αν 80, 70, 60. Πολλοί κόσμος. Και μπορεί να τραγουδάει τα άλλα, ή να πηγαίνει εκεί που ίσως και εσύ και εγώ δεν πάμε, δεν μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Αλλά ταυτόχρονα αγαπάει αυτά. Αυτά τα οποία έγραψε εσύ, έγραψε ο Νίκος, έγραψε ο Χριστοδούλου, ο Μάνος και οι συνθέτες αυτοί οι μεγάλοι. Δεν έχει, αν θέλεις, αποστασιοποιηθεί ο κόσμος από αυτό το καλό τραγούδι. Τώρα, μια και λέγαμε για πιτσιρικάδες που λένε και αλλιώτικα κτλ. Για έλα να πεις, ρε Πετρέλη, αλλιώτικα από αυτά που συνηθίζει να λέει. Πες μέσα νύχτα και κάτι φορήσα. Μικρή την πλατείτσα που σε γνωρίζα. Κάποιο αγάλμα που μήτε με θυμηθήκε και το πόνο μου να ακούσει δεν αρνήθηκε. Κάποιο αγάλμα που μήτε Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
σαρδί μου κάτι κλαμάτα που με βρήκανε κουρέλι τα χαραμάτα. Με το αγάλμα στον δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Με το αγάλμα στον δρόμο προχωρήσαμε. Μου εσκούπισε τα μάτια και χωρίσαμε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Καλά. Το τραγούδι είναι του Μίμη Πλέσσα και το έχει πρωτοποιεί ο Πουλόπουλος. Ο Γιάννης ο Πουλόπουλος. Σαν σε μια γωνιά κι ήσουνα νέο παλικάρι. Ζέστησαν σε μια γωνιά κι ήτανε τέσσερις φαντάρι. Ζέστησαν σε μια γωνιά και σημαντεύαν η καρδιά σου. Ζέστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μ' έγινε σκήνο το πρωί κόκκινο κρυμό στην Αλάνα. Ζέστησαν σε μια γωνιά και κλαίγει η μοίρα σου παρέκει. Ζέστησαν σε μια γωνιά κι είχε κι ο καρότας του δέκει. Ζέστησαν σε μια γωνιά και τους κοιτούσες και γελούσες. Ζέστησαν σε μια γωνιά κι ήταν πρωί και παγωνιά. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα έγινες κοινό το πρωί κόκκινο κρίνο στην Αλάνα. Σε καρτερούσε η ζωή και μια παραδουλεύτρα μάνα έγινε σκήνο το πρωί κόκκινο κρίνο στην Αλάνα. Μπράβο, πέντε φιλέτα. Λοιπόν, να πω και εγώ τώρα κάτι, γιατί όλοι μιλήσατε για τους στίχους του Λευτέρη. Όλοι αγαπήσαμε τους στίχους του Λευτέρη και τους τραγουδάμε, αλλά υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι. Δεν ξέρω αν ξέρετε, ήταν το πρώτο βιβλίο μου φαίνεται, έτσι. Ναι, το πρώτο. Το πρώτο βιβλίο του Λευτέρη ποιο ήτανε. Είμαστε φθινόπωρο του 1974. Πρωτοσυναντηθήκαμε τα Λευτέρη τότε. Ήταν μια εποχή που είμαστε για 6-7 μήνες κάθε μέρα μαζί τα βράδια. Και τότε μαζί με τη Μελίνα είχαν την ιδέα να κάνουν ένα ντοκιμαντέρ γειτονιές Αθήνας, οι επαρχίες της Αθήνας. Μπράβο. Και αρχίσαμε να γυρίζουμε τις επαρχίες της Αθήνας τότε. Πιο πολύ σκόνη, πιο πολύ λάσπη, λιγότερες πολυκατοικίες και κτίρια μεγάλα και μπετόν και σκυρόδεμα, αλλά
φτωχικές αλλά γοητευτικές. Και γυρίζαμε τότε, θυμάμαι, τα απογεύματα, βράδια. Τελικά δεν επιτράπει να γίνει το ντοκιμαντέρ. Έτσι, Λευτέρη, θυμίσαι καλά. Να προβληθεί. Αλλά όλο αυτό, η όλη αυτή η εμπειρία αποτυπώθηκε σε ένα βιβλίο που έγραψε ο Λευτέρης. Είναι το πρώτο του βιβλίο, «Οι επαρχίες της Αθήνας». Και είχα τη χαρά να γράψω τον πρόλογο. Έτσι, Λευτέρη. Ναι, ναι. Και έχει κάνει απανοτές εκθέσεις και εκδόσεις και υπάρχει ο πρόλογος. Ο πρόλογος υπάρχει. Είναι ο πρώτος και ο τελευταίος, νομίζω, που γράψα πρόλογος. Όταν γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Ζωή, τη γυναίκα μου, η οποία ήταν φίλη του Λευτέρη, το πρώτο βράδυ που την κάλεσα να φάμε, να βγούμε να φάμε έξω, της λέω, θα πάμε να το πούμε σε ένα φίλο μου. Μου λέει, ποιο? Το Λευτέρη. Δεν το είχα πει τίποτα. Και με παίρνει το αυτοκίνητο, οδηγούσε Ζωή τότε. Πάμε κάτω από τα νέα που δούλευε, Χρήστου Λαδά. Του λέω, Λευτέρη, κατέβα κάτω, θέλω να σου πω κάτι. Κατεβαίνει κάτω, με βλέπει με τη Ζωή, δεν ήξερε ότι είχαμε γνωριστεί. Τα χάνει, λίγο ζηλεύει. Και του λέω, πάμε να φάμε. Και έκτοτε μεταπαντρευτήκαμε και έγινε κουμπάρος μας. Αλλά φυσικά μας έχει εντελώς εγκαταλείψει. Α, αρχίσαμε και αυτά. Τι γρίνια, Έμαθα. Δεν είναι πνευματικός, δεν έχει μια πνευματική συγγένεια και μια υποχρέωση απέναντι έτσι. Έβαλε στεφάνια που θα το κάνω. Εδώ και πόσο, τον Ιούνιο κλείνουμε 30 χρόνια, έτσι, η Λευτέρη. Θυμάσαι στην Παναγιώτα τα χρόνια. Και έτσι τότε, ναι. Για δείξε αυτή τη φωτογραφία. Αυτή είναι η φωτογραφία, τότε είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία, στο σπίτι της Μελίνας. Ναι, είναι το Οκτώβριο του 1975. Είναι η Μελίνα, ο Λευτέρης, ο Σπύρος ο Μερκούρης, αδερφός Μελίνας, και εγώ, μετά από τις βόλτες μας. Μετά από τις βόλτες μας που πηγαίναμε και πίναμε καφέ. Αναγνωστοπούλου που έμενε τότε. Ο Λευτέρης είναι ο πιο ωραίος. Είναι σαφώς ο πιο ωραίος. Τι, να τη δείξω πού. Δείξω το ρε παιδί μου. Πού ρε παιδί, δεν το ξέρω. Έτσι σε μια πολύ ωραία εποχή. Τότε. Κύριε Καραχάλιο, για πείτε μας. Επειδή η πρώτη μου παρουσίαση ήταν λιγάκι αστεία. Ο Λευτέρης στην κατοχή ήταν μικρός. Επομένως δεν κατάλαβε απόλυτα την αντίσταση, όπως και πολλοί εδώ πέρα. Όμως έχει γράψει τραγούδια ο Λευτέρης, τα οποία είναι καθαρά αντιστασιακά εκείνης της εποχής. Αυτό που είπε πριν ο Μίλτος για το Λοΐζο, που σου άρεσε κιόλας που μάλιστα, το ναι, ήσασταν ένας άνθρωπος με το Μάνο, ε. Ναι, ναι. Γιατί, κοίταξε, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, κάναμε παρέα καθημερινή, ήταν ένα πρόσωπο καταπληκτικό ο Λοΐζος. Ανατολίτης, αλλά με μια ζωή μέσα του πλούσια, έντιμος άνθρωπος, ναι, καθαρός, ναι, έξυπνος και με πολύ μεγάλο ταλέντο. Και ιδεολόγος πάντα. Και γράφανε μαζί. Γράφανε μαζί τα τραγούδια. Μία νότα, μία λέξη. Δηλαδή ήταν κάτι που το βλέπω. Σε όλες του τις εκπομπές ο Λευτέρης τον αναφέρει πάντα. Δεν υπάρχει εκπομπή του Λευτέρη που να μην λέει τη λέξη λόγια. Ναταλίτσα, για έλεγε καμιά κουβέντα. Για πες τίποτα να σε ακούσουμε τη φωνή σου. Τι να πω, εγώ τον κύριο Παπαδόπουλο, να πω τώρα θα τα ακούσουμε. Ή θα ακούσουμε την Ελίκη. Το Λευτέρη. Τον γνώρισα πριν 10 χρόνια ακριβώς, το Σεπτέμβριο του 1995 στην Εφταλού, στη Μυτιλίνη. Και του χρωστάω κάτι πάρα πολύ σημαντικό που δεν ξέρω καν αν το ξέρει, γιατί δεν το έχω ξαναπεί πάντως, ότι με βοήθησε να αποενοχοποιηθώ. Γιατί είπατε πριν για κάποια ντεκαφεϊνέ τραγούδια, πολύ σωστά το θέσατε. Πιστεύω ότι για να είμαστε ειλικρινείς και να μην στρουθοκαμιλίζουμε στην εκπομπή αυτή, μπορεί να ευθύνομαι και εγώ στοιχουργικά για κάποια από αυτά, τα οποία κατά καιρούς έχουν παιχτεί σε ραδιόφωνα, έχουν ακουστεί σε μαγαζιά κτλ. Εκείνο λοιπόν το καλοκαίρι, το Σεπτέμβριο του 1995, υπήρχαν 2-3 τέτοια τραγούδια που καλός ή κακός. Κακός μάλλον, έφερε την υπογραφή μου. Και ήμασταν με τον μπαμπά, καλή του ώρα εκεί που είναι, και τον Λευτέρη στην πισίνα, στο ξενοδοχείο. Και ο μπαμπάς είχε φροντίσει, για κάποιο λόγο που δεν μου εξήγησε ποτέ, να υπάρχει μια κασέτα η οποία πεζόταν από τα ηχεία της πισίνας με τα δικά μου τραγούδια εκείνης εποχής, για να πάρει τη γνώμη, άκουσον τώρα, του ανθρώπου αυτού που έχει γράψει αυτά που όλοι ξέρουμε. Λοιπόν, όταν κατάλαβα τι έκανε, ήθελα να. Παιδιά, δεν ξέρω πώς να το πω. Όχι να ανοίξει η γη να με καταπιεί. Όχι να ντρέπω. Ναι, ήθελα. Όχι να πνιγώ. Είναι πολύ λίγο αυτό που λέτε. Ένιωθα το τίποτα της ζωής. Δηλαδή, πώς μου το κάνουν εμένα αυτό. Του λέει λοιπόν κάποια στιγμή ο μπαμπάς μου, Λευτέρη, πιστεύω ότι μπορεί να γράψει καλά κάποια στιγμή. Δηλαδή, μου τα ακύρωσε όλα, ό,τι ακούγαμε. Και
ο Λευτέρης με είδε ντρεπόμουν και μου λέει: κοριτσάκι μου, να σου πω κάτι. Καταρχήν σταμάτα μου λέει να έχει αυτό το ύφος, το δευτευτό και ντρέπομαι κτλ. Άλλα τα βιώματά σου, μου λέει, και άλλα τα βιώματά μου. Η γενιά η δικιά σου είναι μια άλλη γενιά, μεγάλωσε με άλλο τρόπο. Έτσι. Αυτά μπορείτε, αυτά γράφετε και καλά κάντε να κάνετε το καλύτερο μπορείτε. Άλλη δική μας η γενιά και σταμάτα να έχει, μου λέει, αυτό το κομπλεξικό το ύφος που πω ντρέπομαι κτλ. Και δεν θέλω. Μια χαρά είσαι, μου λέει. Υπάρχουν και χειρότερα. Αυτό μου έκανε τρομερό καλό εμένα τότε. Πραγματικά. Στο χρωστάω αυτό, Λευτέρη, η αλήθεια. Εκείνο το φτιάχνω. Δεν είναι λίγο πράγμα αυτό που Λευτέρη. Είναι ερωτικό πλάσμα επίσης η κυρία, όπως και η κυρία. Να λέμε και αυτά. Και η κυρία υποθέτω. Όλες οι κυρίες από εδώ είναι. Άλλες είναι πολύ ερωτικές, άλλες είναι λιγότερο. Αλλά μην μπλέξουμε σε αυτά γιατί δεν θα βγάλουμε. Πάμε. Λοιπόν, θα, Ελένη. Ελένη. Αριστοτέλους που γερνάς, έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μανταρίνι, σου ρίχνα στα μάτια να πονάς. Φωτιές ανάπανε στους απανοδρόμους, Παγιάννη θα κάνε θαρό. Βγάζανε τα δίκοχα οι πάλι φαντάροι, γέμιζε η πλατεία από παιδιά. Κι ήταν ένα πράσινο, πράσινο φεγγάρι να σου μαχαιρώνει την καρδιά. Απάνω δρόμους το Άγιανι θα ήτανε θαρό. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λύνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Έβγαζα απ' τις τσέπες μου φλούδες μαγαρίνι, σου ρίχνα στα μάτια. Να πούμε ότι το τραγούδι ήταν και του Γιάννη Σπανού, έτσι. Ένα υπέροχο τραγούδι που το ξέρουν όλοι. Μάτια μελαγχολικά,
τα βάθια σας μυστικά. Τι γλυκό να σ' αγαπώ και να σου το λένε, μάτια που με λαμπώνουν και κρυφά σου λένε, και κρυφά, και κρυφά, και κρυφά σου σίγω. Εσύ, Σταθόπουλε, δεν τρέπεσαι λιγάκι? Γιατί? Μίλα. Περιμένω να μου δώσεις το λόγο. Γιατί... Ορίστε. Έτσι είναι η... Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για το πρόεδρος, πώς προέκυψε το πρόεδρος, το οποίο το επέβαλε, όπως ξέρετε, με δημοκρατικές διαδικασίες. Το φανταζόμαστε. Ο Δημήτρης ο Αρβανίτης κατέβαινε κάθε Σάββατο μαζί με τον Αχιλλέα, το Θεοφύλου, και ψωνίζανε εκεί. Αυτοί εδώ είναι καταναλωτές μεγάλοι. Γυρίζαν όλες τις βιτρίνες και ερχόντουσαν με ψώνια εκεί και έτσι, ας πούμε, στο Ουζερί το Αθηναϊκό. Στο παλιό, ναι. Και έτσι έμεινε μετά. Του άρεσε αυτό ο πρόεδρος, γιατί δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με Λευτέρης, με ποιητής, με μεγάλος, με αυτό, με μέγιστος. Ήτανε, ήθελε το πρόεδρος. Ήταν μικρό και το μέγιστο. Ό,τι ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε εκεί μέσα. Έκανε ό,τι ήθελε, συμπεριφερόταν όπως ήθελε στον καθένα, και όταν του μίλαγε κανείς να φέρνει αντίρρηση, έλεγε πρόεδρος είμαι, κάνω ό,τι θέλω. Σωστό. Λοιπόν, αλλά τώρα να πω και κάτι άλλο για τον πρόεδρο. Λοιπόν, ο πρόεδρος δεν έχει ανάγκη. Ήρθαμε εδώ να τον δοξάσουμε και να δοξαστούμε κι εμείς. Ο πρόεδρος έχει περάσει τη συνείδηση των Ελλήνων έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει ανάγκη τίποτα, ούτε από εκπομπές έχει ανάγκη, ούτε από τις γενιές που θα έρθουν, ούτε από τις γενιές που θα φύγουν, θα υπάρχει. Όπως θα υπάρχουν πολύ λίγοι μετρημένοι άνθρωποι, λίγοι έχουν περάσει τη συνείδηση των Ελλήνων. Όπως έχει περάσει ο Μάνος, ο Μίκης, ο Γκάτσος, ο Μάρκος, ο Ζητζάνης. Καλά βέβαια, αυτοί είναι οι πρώτοι, οι δάσκαλοι, οι μεγάλοι, ας πούμε. Και έτσι, ας πούμε, δεν έχει ανάγκη τίποτα ο Λευτέρης. Αλλά ήθελα να πω και κάτι άλλο, ας πούμε. Ο Λευτέρης, αυτός ο κακούργος που επιτίθεται και κάνει όλα αυτά. Λοιπόν, αν τα τραγούδια του είναι τόσο πολύ τρυφερά, αλλά συγχρόνως και τόσο δραματικά, που έχει δει τη ζωή με άλλη ματιά, πολύ βαθιά είδε τα πράγματα, αυτός είναι ο πιο τρυφερός άνθρωπος και ο πιο ευγενής άνθρωπος που έχω συναντήσει. Εγώ τον αγαπώ και τον θαυμάσω. Αυτά τα λίγα θέλω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πάντως τον κλέβω. Όποτε οι πίνακες του κάνουν πάρα πολλά λεφτά. Γιατί ρε εσύ, γιατί κύριε Σταθόπουλε, γιατί αυτή είναι η. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι να μπορούμε να βάλουμε. Όχι, και μπαίνω μέσα τραμπούκικα στο εργαστήριό του. Και μπαίνεις άλλα. Και του λέω. Αυτός, ναι, εγώ πρέπει να το πω αυτό. Μου ανήκει. Και μου λέει με τον ίδιο τρόπο μου συμπεριφερόταν και ο Χατζηδάκης. Έμπαινε μέσα και έλεγε αυτός μου ανήκει. Τον έπαιρνε και έφευγε. Ναι, το αλλά ίδιο ρωτάω γιατί σου ανήκει και λέει γιατί μου αρέσει.
Λοιπόν, πρέπει να φύγω, έχω μια υποχρέωση. Θέλω να ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι να πω στο κουμπάρο μου ότι είπε κάτι ο Γιώργος ότι δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Εγώ θα σου πω κάτι. Έχει από κάτι ανάγκη ο Λευτέρης και το ξέρει. Από τους φίλους του. Τους έχει πάντα. Καλή Έχουμε επισκέψεις. Έχουμε επισκέψεις. Άνοιξε, Νότι. Νότι ο γιος μου. Και η ακίνητη η κόρη μου. Καλώς τα παιδιά. Γεια σου, Νότι. Τι κάνεις. Γεια σας. Έρχονται από ξένες εκπομπές, κατάλαβες. Κλέβεις. Μίλιο, είδα την εκπομπή, ε. Γεια σου, Νότι. Γεια σου, Σπύρο μου. Αλλά μου βάλες πολύ λίγο από αυτό που είπα για την ΑΕΚ. Πρόεδρε. Πρόεδρε, τα σέβη μου, την αγάπη μου, τον έρωτά μου, τα φιλιά μου. Έλα, όλα. Ναι, αλλά ήδη έλεγα για την ΑΕΚ. Όλα δικά σου μάτια μου. Ράια. Ξέρεις. Ένα μπιλάκι. Εσύ ξέρεις. Κάτσε, που λέμε από εδώ για Αντιγόνη. Τη βιάζει την Αντιγόνη. Αντιγόνη Γαλινέα. Αντιγονάκι. Δεν της αρέσει τον όλοι. Χαίρετε και την Ναταλία γιατί πρέπει να φύγει. Χαίρετε. Δεν φεύγω επειδή ήρθες. Γεια σου Ναταλία μου. Γεια σου Μίλη μου. Δύο ωραίες λέει δεν χωράνε. Δεν φεύγω επειδή είναι εξανθιά με λαχρινή, εντάξει. Έχει δουλίτσα, έχει δουλίτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας όλοι, τι ωραία παρέα. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη βραδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία και καλό να την ακούσουμε. Ένα χρόνο μετά που έγραψε στην πρώτη την άπονη ζωή, σε φωνάξανε, είχε δώσει ο Ξαρχάκος στην ΑΕΠΗ τα στοιχεία σου και σε φωνάξανε να πάει να πληρωθείς μετά από ένα χρόνο. Και ποιαν είδες εκεί μέσα. Εκεί η ιστορία τρομερή. Είναι καμιά τριανταριά άνθρωποι, ο Τσιτσάνης, ο Μπακάλης, ο Μάρκος. Τέρατα. Ιερά. Και είναι και ευτυχία η Παπαγιανοπούλου. Αυτός που δίνει τα λεφτά, ο Ταμίας, με ξέρει εμένα από την πλατεία Κυριακού. Και με κοιτάει, όπως κάνουμε πάντα εδώ στην Ελλάδα και κάνουμε λαδιές. Και ενώ ήταν οι άνθρωποι αυτοί πολύ μεγάλη δημιουργοί και ήταν ουρά και περιμένανε, αυτός με φωνάζει πριν από τους άλλους. Και εγώ τα χάνω και αισθάνομαι και πολύ άσχημα, διότι όλοι αρχίσανε να γυρίσει ο Τσιτσάνης τώρα να με κοιτάζει με ένα μάτι και ήταν του Τσιτσάνη το μάτι έτσι λίγο περίεργο, κουκουλωμένο, κουκουλωμένο, και λοιπά. Μα αρχίσανε αυτοί να φωνάζουν, είμαστε από το πρωί και φέρνεις αυτόν, άγνωστος. Και ποιος αυτός, δεν σε ξέρει κανείς, έτσι. Έτσι. Και λέει η ευτυχία, αφήστε τα, αυτός μας έχει στείλει όλους στη σύνταξη. Και λέει, παίρνω να πληρωθείς εσύ η ευτυχία. Για την άπονη ζωή, ε. Έλα, ρε Μαρία. Μαρία, πες κάτι. Καπέλα από χαρτί. Είχαμε και ξύλινα ντουφέκια. Κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Στα παλιά μας στέκια. Κι ήτανε ο πόλεμος γιορτή. Φωνάζαν αρχηγό κι ήξερες μονάχα να διατάζεις και έτρεχα ξω πίσω σου κι εγώ για να με κοιτάζεις και έτρεχα ξω πίσω σου. Bye.
καρδιά σου Παρίσι. Σιούπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς, κι όμως έχω ζήσει. Σιούπα θα πεθάνω αν σκοτωθείς, κι όμως έχω ζήσει. Μάνος Λοΐζος. Say hi.
πες, κοριτσάκι μου, στην υγειά σου και στην υγειά του Λευτέρη και στην υγειά μας. Στην υγειά μας, παιδιά. Στην υγειά του Προέδρου. Γεια σου, αγάπη μου, γεια σου. Στην υγειά σου, Λευτέρη μου. Εγώ θέλω να πω ότι ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένας άνθρωπος, ο άνθρωπος που με έμαθε ότι η δυσκολία είναι μέρος ενός μεγάλου έρωτα και ενός μεγάλου πάθους. Είναι δύσκολος άνθρωπος. Νομίζω ότι εκφράζω εν μέρη αυτό που θα ήθελα να πει η γυναίκα του. Για άλλα, πριν έρθει, είχε πει ότι είναι ο δυνάστης του, η Άγια. Ότι επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να με δυναστεύει και είναι η γυναίκα μου. Και δεν μ' άφησα να πω τίποτα. Σιγά, μη σ' αφήσουμε. Έτσι, ναι. Αυτό πρέπει να μείνει. Πρέπει να μείνει η εντύπωση ότι είσαι ο δυνάστης του Λευτέρη. Κοίτα, ο Λευτέρης εμένα με έμαθε πολλά. Με έμαθε πολλά για τη ζωή, με έμαθε πολλά για την τέχνη. Και πάντα έχει μια, ξέρεις, ακριβοδίκαια, μια κρίση που είναι πάρα πολύ στις μέρες μας απαραίτητη. Ξέρεις, που όλοι στρογγυλεύουν τα πράγματα ή κάνουν πολλές δημόσιες σχέσεις. Ή λένε ακριβώς αυτό που ο άλλος θέλει να ακούσει. Ο Λευτέρης δεν το κάνει αυτό ποτέ. Και αυτό εγώ το σέβομαι πάρα πολύ και το αγαπώ πάρα πολύ. Τον αγαπώ πολύ. Με δυσκολεύει καμιά φορά, γιατί δεν μπορεί να το εκφράσει κάποιος την αγάπη του ακριβώς όπως τη θέλει. Έτσι είναι λίγο ζόρικος και αυστηρός. Αλλά γι' αυτό τον αγαπώ ακόμα περισσότερο. Που σου έβγαλα τα παπούτσια, δεν πεις. Από εκεί ξεκινάει εσύ τα παπούτσια. Είναι ο μόνος άνθρωπος που με έκανε στην εκπομπή να βγάλω τα παπούτσια μου, να ξυπολυθώ και να χορέψω. Ήταν και ο Μανέ. Έτσι, ναι. Ο έτερος υπέροχος. Αλλά δεν είμαι, υπέροχο. Για το Λευτέρη νομίζω ότι κανείς μπορεί να τα κάνει όλα, να υπερβεί τον εαυτό του. Όταν ο Λευτέρης το θελήσει δηλαδή και είναι μαζί του. Αλλά δύσκολος. Άμα πάντως ο Λευτέρης δώσει την εκτίμησή του σε κάποιον και την αγάπη του και την εμπιστοσύνη του, είναι μια όαση. Αυτός δεν μιλάει. Γιατί δεν του δίνεις το λόγο. Οδυσσέα. Είναι και μυστήριος. Με πέτυχε. Αισθάνομαι ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχουμε φορτώσει πάρα πολλά πράγματα στο τραγούδι. Πάρα πολλά. Ο καθένας δηλαδή βγάζει ένα μεράκι πάνω με την κακή έννοια, όχι με την καλή. Ήθελα να γράψει βιβλίο φιλοσοφίας, δεν του βγήκε, το κάνει σε τραγούδι. Άνθρωποι της δικής μου ηλικίας έχουμε λίγο φορτώσει το τραγούδι με παραπάνω πράγματα, γιατί θέλουμε να αποδείξουμε κάτι που είναι λάθος. Δεν αποδεικνύεις κάτι μέσα στο τραγούδι. Το αποδεικνύεις στη ζωή σου. Στο τραγούδι πρέπει να είσαι αυτός που πρέπει να είσαι. Πολύ πιο λιτός. Δεν το κάνουμε. Ούτε εγώ το κάνω. Δηλαδή, μου βγαίνει τώρα ένα στίχο, και το ομολογώ. Μου βγαίνει ένα στίχο τώρα μέρα να γράψω ένα στίχο φλούδες μανταρίνι, θα αυτολογοκρινόμουν. Θα έλεγα, όχι μόνο αυτό, γράψε κάτι πιο σοφιστικέ, πιο. Δεν θα το έκανα. Όταν καταφέρω να το κάνω, ίσως γίνω καλός υπουργός. Επειδή ποτέ μου δεν θεώρησα ότι το τραγούδι σημαντικότερο από τη ζωή, πρώτα είναι η ζωή και μετά το τραγούδι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από το να αγαπήσω τα τραγούδια του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το ότι βρέθηκα σπίτι του και μιλάγαμε. Το ότι έχω καθίσει σπίτι του και έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Το ότι έχω βρεθεί 4-5 ώρες σπίτι του Μίκη και έχω κουβεντιάσει με τον κύριο Θοδωράκη είναι πιο σημαντικό για μένα ως πρίκα, ακόμα και από τα τραγούδια του που τα ακούω από το ραδιόφωνο. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να είσαι σε κάποιες παρέες τη στιγμή που φτιάχνουν πράγματα. Γιατί είναι ευλογία. Είναι ευλογία, μεγάλη ευλογία. Ο Σεφέρης λέει ότι το φορτώσαμε το τραγούδι με πολλά λιλιά και το κάναμε αγνώριστο. Εγώ θέλω να συμβουλέψω, αν μπορώ να συμβουλέψω, όλα εδώ τα κορίτσια και τα αγόρια, να έχουν πάντα υπόψη τους ότι εκείνο που μένει, που είναι διαρκές, είναι το ξεγυμνωμένο πράγμα, το λιτό πράγμα. Και έχω έναν οδηγό στη ζωή μου, ένα τραγούδι του Τσιτσάνη, θα το πω τώρα, για να μπορεί κανείς να γραδάρει εάν αυτό που γράφει είναι ακριβές και διαρκές, πρέπει εάν βγάλεις μία λέξη να μην πέφτει κάτω το κτίριο. Αυτό είναι το πρώτο μάθημα που μου έκανε. Να μην, δηλαδή, να είναι ολόκληρο ένας σκελετός από μάρμαρο. Προσέξτε, ένα κάτι στίχους που θα σας πω, που δεν μπορείς να βγάλεις μία λέξη. Δεν μπορείς να προσθέσεις μία λέξη. Τσιτσάνης. Αραμπάς περνά κι η σατράπισσα που αγάπησα είναι μέσα.
αγκαλιάζεται και δεν νοιάζεται η μπαμπέσα. Άρα μπας περνά με τη βλάμισα που χαράμισα τη ζωή μου. Με ρεστάρισε, στραπατσάρισε το τσαρδί μου. Εδώ δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα. Είναι έτσι όλο. Και ούτε μπορείς να βγάλεις και τίποτα. Κυρία Βούρτση, αυτό συμβαίνει και στη δική μας τέχνη και σε όλες τις τέχνες, έτσι δεν είναι. Ναι, συμβαίνει. Έτσι δεν είναι. Ναι, εγώ προσωπικά δεν μεγάλωσα με το Λευτέρη, είμαι της ίδιας γενιάς μαζί του. Παιδί και εγώ της γειτονιάς από τα Σεμπόλια. Με γνώσεις μουσικές, λόγω του πατέρα μου, της όπερας. Και την ευλογημένη δεκαετία του 60, όπου πλέον έχω βγει και στο επάγγελμα, έχοντας τον δάσκαλο τον Κάρολο τον Κούν, με αυτή την αισθητική, αν θέλετε, και το ήθος, αν θέλετε, της δουλειάς. Ακούω και μουσική που πλέον με οδηγεί να πάρω κάποια βήματα που δεν γνώριζα. Στο Χασάπικο, στο Ζεϊμπέκικο, μακριά από την όπερα. Από τα πρώτα λοιπόν τραγούδια μετά το Δωράκι, ήταν αυτός εδώ. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη, δηλαδή θα ήμουν τυχερή, αν θέλετε, να μπορούσα να ήμουν και εκτελέστρια εντός εισαγωγικών, θα ήθελα να το βάλετε, εκτός εισαγωγικών, των τραγουδιών του. Δεν μπόρεσα να είμαι, απλώς έτυχε στο θέατρο, δηλαδή εκεί τον πρωτογνώρισα, το 80, σε ένα musical το Άνι, όπου έκανε τους στίχους. Και εσύ ήσουν καλά, εντάξει, ωραία. Ήταν μέσα σε ένα έργο. Ναι, μια κακιά διευθύντρια. Αφού ήταν γεροντοκόρη καημένη, τι να κάνει. Λοιπόν, το θέμα, εκεί γνώρισα εγώ τον Λευτέρη, ζωντανό, αλλά τον γνώρισα από το 60 όταν ξεκίνησε η δουλειά. Δηλαδή, αυτό έλεγε για την Κίτρινη Πόλη. Είσαι βαθιά ερωτικός, το ξέρεις. Μόνο ερωτικός. Κι εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω τι κάνεις στη ζωή σου. Είσαι ερωτικός τραγούδι. Είσαι ερωτικός ποιητής. Καλά, εντάξει. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Ευλογημένη να είναι η μάνα που σε έκανε και εκεί που σε έκανε. Και από αυτόν τον πατέρα που σε έκανε. Ναι. Αυτά δεν είναι τυχαία, δεν είναι ερήμην. Έχω την εντύπωση ότι ό,τι έκανα στη ζωή μου το χρωστάω στα χέρια της μάνας μου και του πατέρα. Όλα. Κάνα τραγουδάκι, έχει κανείς να πει τίποτα. Έλα. Ποιος. Ποια είναι η κουπέλα. Νάτι. Έλα, η Γαλλία. Γαλλία. Ψέματα λένε.
άλλο τραγούδι. Το έχει γράψει ο Θοδωράκης και το έχει πει πρώτος, παιδιά, ο Παύλος ο Σιδηρόπουλος. Ναι. Σε μία ταινία του Ανδρέα του Θωμόπουλου και ύστερα από λίγο αυτό το παιδί πέθανε. Πολύ γρήγορα. Και το έχει πει επίσης, σε άλλο δίσκο βέβαια, η Μαρία η Φαραντούρη και έκτοτε έχει κάνει πάρα πολλές εκτελέσεις. Το τραγούδι που ετοιμάζεται να πει τώρα το έχει γράψει ο Πλέσας και το είχαμε βάλει σε μία ταινία όπου τραγουδούσε ίσως μία από τις 4-5 μεγαλύτερες τραγουδίστριες στην Ελλάδα, η Πόλη Πάνου. Σου κάνα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δεν μ' αφήνεις με δυο φιλιά να πάρω απ' τα θολά σου μάτια. Σε σφάζουν πόνοι διπλοί για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαίω. Κόψη μου θυμίζει λίγο από τις συναντήσεις που κάναμε. Λευτεριστές, διάφορα τέτοια. Και να πω και σε εσάς ότι Λευτέρης, όταν είναι ανάμεσα σε φίλους, είναι σαν μωρό παιδί. Συνέχεια χαμογελάει, αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα. Και έχει μια μεγαλοσύνη. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν κανένα κόμπλεξ, να έχουν κανένα ανώτερο δίπλα τους. Και γι' αυτό φρόντιζε στις παρέες να καλεί κόσμο που εμάς μας άφηνε άναυδους. Ένας από αυτούς και πολύ φανατικός λευτεριστής ήταν ο Θεός χωρέστον, μεγάλος ποιητής μας Νίκος Καρούζος, που μας έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα, ο Λευτέρης, να φάμε 20-30 Σάββατα μαζί του. Και ένας πάρα πολύ σπουδαίος, βέβαια είναι ο μεγάλος Γιώργος Βακυρτζής. Αμάν. Ο οποίος βέβαια με μία πινελιά έβγαζε τα πάντα. Έτσι. Λευτέρη, δεν χρειαζόταν 100 χρώματα. Μία πινελιά, ας πούμε, και τα έβγαζε όλα. Μέγα πρόσωπο ήταν ο Βακυρτζής. Πάντως θέλω να πω κάτι για το λαϊκό τραγούδι. Ο Λευτέρης είναι άμεσος, ακριβής, λιτός και κάνει και εικόνες στο στίχο. Και είναι αυτό δηλαδή ότι απευθύνεται αυτό που θέλει το λαϊκό τραγούδι σε μένα και σε σένα. Και θυμάμαι τον μεγάλο Ζαμπέτα που έλεγε πρέπει ο στίχος ο λαϊκός είναι σου μου του. Σου μου του. Ναι, και ήθελε, ναι, εννοούσε αυτό. Δίκιο. Εννοούσε αυτό. Σου μου του αυτό είναι. Όταν μου λέει η νοικοκυρά το πρωί που πλένει, μου λέει το πιάτο, δεν τραγουδήσει την ώρα που σφυρίξει το τραγούδι, δεν γίνεται ποτέ επιτυχία. Εγώ όταν ήμουν φοιτητής, άκουσα από μία παρέα κάποια μέρα την Φραγκοσυριανή και κατάλαβα ότι αυτό υπήρχε μέσα στο κύτταρό μου και με αφορούσε απολύτως. Όπως και πάρα πολλά άλλα τραγούδια. Και αυτά έχουν περάσει στην κοινή συνείδηση. Εάν δηλαδή μου λέγατε σήμερα να γράψω, να πω
10 τα καλύτερα τραγούδια που έχω ακούσει στη ζωή μου, ένα από αυτά είναι η Φραγκοσυριανή. Ή, ξέρω εγώ, αυτό που έχει γράψει η Ευτυχία, Δύο Πόρτες Έχει η Ζωή. Δύσκολο να βρεις 10 μεγάλα τραγούδια σε όλη την ελληνική, σε εισαγωγικά, γραμματεία, δεν είναι γραμματεία, είναι τραγουδοποιία. Δεν υπάρχουν 10 μεγάλα τραγούδια που να έχουν περάσει στην κοινή συνείδηση. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα ένα τραγούδι να κυκλοφορήσει από γενιά σε γενιά. Και πια μες στις φλέβες του κόσμου. Και να υπάρχει, ναι, μέσα στις φλέβες του κόσμου. Αυτά. Βασίλη, εσύ. Βασίλη, έχεις το λόγο. Λοιπόν, το τραγούδι λέγεται «Λέει Λιμλέ», είναι Ζουρφή Λιβανελή και η ελεύθερη απόδοση από το Λευτέρι. Τραγούδισε πρώτη φορά η Μαρία Φεραντούρη και τώρα τραγουδάει ο Βασίλης Λέκας. Ζουλφή Λιβανελή και το επόμενο τραγούδι Φεδόνα. Το επόμενο Μίμης τραγούδι πλέσσας. θα το ακούσουμε αφού αποχαιρετήσουμε την κυρία Μάρθα Βούλτση. Πάτε στο καλό. Η οποία έχει μια ανηλυμένη υποχρέωση. Και εγώ ήθελα να την ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μάρθα, διότι πρώτη φορά έρχεται σε εκπομπή
συνόλου. Ναι, πρώτη φορά. Άκουσε, είναι τιμή για μένα. Κοίταξε, είσαι το ίδιο και η αγαπημένη μου. Τι να κάνω μου, τώρα. Η Αντιγόνη. Αντιγόνη. Η Αντιγόνη. Δηλαδή, να σας πω. Σήμερα βαφτίζω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ναι. Και με το στη καλό μήνα. Το βιβλίο. Με το καλό το βιβλίο. Αμήν.
Σταύρος Κουγιουμτζής. Σταύρος Κουγιουμτζής και το επόμενο. Απόστολος Καλδέρας. Μπράβο, σε βλέπω ενημερωμένο. Μεσάνυχτα στα χέρια του Αρσένη και εσύ με στη βροχή να με κοιτάς σαν ξένη και να μου παίρνεις την ψυχή και εσύ με στη βροχή να με κοιτάς σαν ξένη και να μου παίρνεις την ψυχή. Σου καράβια ραγμένα στα μάτια τα λούλου κανείς δεν είναι για μένα ορφανό πουλί του ουρανού στα μάτια τα λούλου κανείς δεν είναι για ο άντρας, ο πληγωμένος που είναι ερωτευμένος και που δεν. Τα μάτια σου καράβια ραγμένα στα μάτια του Λουνού. Τι έχει γράψει ο άντρας. Όταν έγραφες ένα τραγούδι ερωτικό, σαν αυτό, καθαρά ερωτικό, είχες στο νου σου ένα πρόσωπο γυναικείο. Αυτό γίνεται σπανίως. Είναι μια αίσθηση από πολλούς έρωτες και από διαβάσματα και από φίλων αυτό. Έχω γράψει όμως, ας πούμε, για τη Ράγια, έχω γράψει ένα τραγούδι που είναι ακριβώς, ξέρω, όλες του κόσμου οι Κυριακές. Ράλια, πήγαινε να τραγουδήσεις. Τι έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε. Έτσι. Ναι. Thank you.
λάμπουν στο πρόσωπο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Τι χρώματα, τι μουσικές μες στο χαμόγελο σου. Όλες του κόσμου οι Κυριακές λάμπουν στο πρόσωπο σου. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Θα πει χιονιάς. Σ' αγαπώ και να σε καρτεράω. Να σου γλυκένω το καημό, να σε παρηγοράω. Να σου γλυκένω το καημό, να σε παρηγοράω. Και να σε καρτεράω. Σαν τη φωτιά είσαι ζεστός, είσαι ο ίδιος ο Χριστός. Θα πει χιόνια. Μπράβο, Ραλία. Παρατήρησα κάτι σήμερα. Ναι. Παρατήρησα. Ότι άκουσα τα τραγούδια σου από διαφορετικούς τραγουδιστές, διαφορετικών ηλικιών, υφών, ειδών. Ο καθένας από αυτούς έχει εξειδικευτεί σε κάτι άλλο. Και σε όλους ακουγόταν τόσο ωραία τα τραγούδια σου. Τα άκουσα τόσο όμορφα τα τραγούδια σου. Άκουσα τις φωνές τους εκπληκτικές. Αναδεικνυόταν οι φωνές τους. Πραγματικά θέλω να το πω σε όλους. Το αισθάνθηκα πραγματικά και ο καθένας με τον δικό του τρόπο. Δηλαδή δεν μιμηθήκατε τίποτα άλλο. Και ξαφνικά αισθάνθηκα σαν ας πούμε να ήταν μια αγγίλη προστατευτική. Το είδος του τραγουδιού που εσύ πρεσβεύεις, ας πούμε, που μας μαζεύει όλους μέσα. Ευχαριστώ πολύ για τα που λες. Και... έχεις αυτό που είπες στην αγκαλιά προηγουμένως. Είσαι ένας άνθρωπος με πολύ καλή διάθεση και μεγάλη αγάπη. Και που να ακούσετε τώρα τη Μελίνα, την Ελένη και τη Ραλία. Τώρα είστε εδώ. Μα? Τα τρία άνθη μαζί. Πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά, φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάιδα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά, ταξίδια μακρινά ως η Τζαμαϊκά. Σαν το κρασάκι, γουλιά γουλιά.
στην πριμάζα του Γοργόνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβοκύρη σου. Συνεχίσουμε. Το Ανθοκήπιον. Πρέπει να πω ότι το προηγούμενο τραγούδι βέβαια είναι η μουσική είναι του Μάνου του Λοΐζου. Και αυτό που θα πεις ποιο είναι. Αυτό είναι του κυρίου Πλέσσα. Θα πιω απόψε το φεγγάρι. Α, είναι ένα τραγούδι των κοριτσιών. Ερωτεύονται όλα τα κορίτσια με αυτό το τραγούδι. Δεν μου λες, θα σας κάνω μια ερώτηση κρυφά μετά. Λέγε. Απόψε το φεγγάρι και θα μεθύσω και θα πω αφού πονάς για κάποιον άλλο ρίξε μαχαίρι να κομπώ. Yeah.
Βροχή στη στέγη μας, βροχή στην πόρτα μας, ατέλειωτη βροχή. Κι εσύ στα σύνορα σ' ένα χαράπομα και γύρω θάνατος, ατέλειωτη βροχή. Σπίτι μας, παντού τα χνάρια σου, παντού τα μάτια σου, πληγές το δίλημο. Ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά.
το παλιό μας σπίτι, κάθε δειλινό. Στέκω στο κατώφλι και σε καρτερό και περνώ τα τρένα και σφυρίζουνε, μα τα χελιδόνια δεν γυρίζουνε. Χάθηκες μέσα στα πόβραδο, μέσα στην πόρα, στο καπνό και στη νύχτια, και έγινε το Σαββατόβραδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Και έγινε Σαββατόβραδο ένα λουλούδι πεταμένο στη φωτιά. Μπράβο Μανώλη, μπράβο Μανώλη. Ένα τραγούδι που μου άρεσε πάρα πολύ τη Λευτέρη και ότι είχαμε σαν φινάλα στην Πλάκα, στην Πουάτ. Και το λέω αυτό γιατί έχει σημασία, γιατί όταν ήταν το τελευταίο τραγούδι της παράστασης, 1971 νομίζω, λοιπόν, το λέγαμε αυτό και ο κόσμος έφευγε κλαίγοντας. Έκλαιγε ο κόσμος. Ήταν αυτό που λέγει η Μοσχολίου. Κίτρινο φως στη μακρινή της νοικία, μες στη βροχή κάποιοι εργάτες προχωρούν, λάσπη πετούν τα δικαστικά λεωφορεία και στο σταθμό δυο μετανάστες κατεβούν. Λάσπη πετούν τα δικαστικά λεωφορεία και στο σταθμό δυο μετανάστες κατεβούν. Ξύπνησε η πόλη, τα γιαπιά και το λιμάνι, πήρε το κάρο και ξεκίνησε ο Θωμάς. Βόηθα Χριστέ της γειτονιάς το φτωχομάνι, βόηθα Χριστέ να γίνει κάτι και για μας. Βόηθα Χριστέ της γειτονιάς το φτωχομάνι, βόηθα Χριστέ να γίνει κάτι και για μας. Γυναίκα με αυτό το τραγούδι να είναι του Σπανού, πες και Σπανού, αυτό. Του Γιάννη Σπανού. Το είχαμε φινάλε στην Πουάτα Αρχόντισσα. Το έλεγε η Μοσχολιού. Τι μεγάλη παιδιά. Κυρία να πω δύο λόγια. Και ο κόσμος έκλαιγε. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια η Μοσχολιού. Βέβαια. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι 4-5 οι τραγουδίστριες οι μεγάλες του αιώνα. Πέρασε, είναι μία από αυτές τις πέντε, είναι η Μοσχολιού. Βέβαια. Καλά να είναι εκεί πάνω. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Και τόσο ειλικρινής. Καθαρή τραγουδίστρια. Δηλαδή, τεράστιο ταλέντο, βέβαια. Τεράστιο ταλέντο. Πολύ μεγάλη τραγουδίστρια. Εμένα που είχε πει πολλά τραγούδια. Πολλά τραγούδια και πολύ δύσκολα τραγούδια. Δηλαδή το βάλει και άλλο πια στο τραπέζι, είναι πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Αλλά δεν είμαι εγώ το θέμα. Πάμε. Μαύρο ένα ζευγάρι κόμμα.
κορίτσι μου, αστέρι μου, αγέρι πελαγίστο. Που να βρω ένα ζεμπέκι χώρο. Λέμε απόψε, λέμε ο στίχος και αυτό. Αλλά άμα είναι και η φωνή, ρε γάμο. Α, τη φωνή για τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, δεν είπα εγώ προηγουμένως ότι είναι από τους μεγαλύτερους. Φαντάζομαι. Με τον καφενέ, τον καφενέ λοιπόν. Τον καφενέ, Μάνου Λοΐζου. Έλα μαέστρο, καφενέ. Το αφιερώνω ειδικά στη Μάρο Λοΐζου. Όχι παιδί. Γιατί έχω τους λόγους.
παλιό, ένα παλιό ρημάδι. Αχ, να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε και περιμένουνε. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Ρεμίλη. Πάμε. Να πούμε ένα τραγούδι του Ξαρχάκου, το ναι. Παράπονο. Μπράβο. Το έχει πει Τζένι Καρέζη σε μια καταπληκτική ταινία. Αυτό που θέλω εγώ να πω, ό,τι είχα σκεφτεί να πω για σένα, το είπαν άλλοι. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Από ό,τι διαπιστώνω από την σημερινή παρέα, είσαι ένας ευλογημένος άνθρωπος, έχεις ζήσει μια πολύ ωραία ζωή, γιατί έχεις φίλους, έχεις οικογένεια, έχεις πλούτο, έχεις και ένα παιδί και ένα Θεό μέσα σου. Δύο παιδιά και δύο εγγόνια. Να τα χαίρεσαι. Εγώ μιλάω για το παιδί που έχεις μέσα σου. Και για το Θεό που έχεις μέσα σου. Και αυτός ο γλυκός συνδυασμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι για μένα ο ορισμός του αρσενικού. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για αυτό. Όλοι οι άλλοι να την κάνουν σύντομα. Δευτερολόγησες που λέω και ψηλούρης. Δευτερολόγησες κάτι και έτσι. Σου φέρα νερό στις κούφτες για να πεις να ξεδιψάσεις που τα χείλη σου πνιγώ. Βιάστηκες να προσπεράσεις τόση πίκρα, τόση δίψα, τόσος πόνος κι ούτε ένα ευχαριστώ. Χωματένιοι δρόμοι, κλέφτες κι αστυνόμοι.
Τώρα εδώ πέρα είναι μια βραδιά πολύ ελεύθερη. Εσύ μετά, θα χάσει αν δεν μιλήσω. Θα τα πω κάτι καταπληκτικό. Θα τα πω. Δεν θα το πω, σαν όπως σε λένε. Σπυρίδωνα. Ας είναι να μιλήσει τώρα, να κάνουμε και λίγο. Λοιπόν, παρακαλώ, μιλήστε, τον εγνώρισες πριν από πολλά χρόνια, ναι. Ναι, για πες, να μην το πω εγώ, το πεις. Όχι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τόση ώρα ακούω και ζηλεύω όλους αυτούς τους ωραίους και σημαντικούς ανθρώπους που είναι φίλοι του Λευτέρη και που τον χάρηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Τσακώθηκαν μαζί του, αγαπήθηκαν μαζί του, τέλος πάντων τραγούδαγαν μαζί του, όλα αυτά τα πράγματα. Και θέλω να πω ότι εγώ συνδέομαι με το Λευτέρη 23 χρόνια με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο από όλους εσάς. Συνδέομαι με το Λευτέρη δια της σιωπής. Και θα σας εξηγήσω πώς. Δουλέψαμε μαζί και κάναμε μαζί μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, τη μεγαλύτερη επιτυχία που έχω κάνει ποτέ στο θέατρο, μαζί με τον Αλέκο Αλεξανδράκη, με τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, στο Ακροπόλ, δεν ήταν Μόνικα, στο Ακροπόλ, και τον Μίμη το Φωτόπουλο, με ορχήστρες, με τέλος πάντων κουστούμια, κουστούμια, 180 κουστούμια, 18 σκηνικά, μια φοβερή παραγωγή, και βεβαίως πάρα πολύ από αυτή την επιτυχία σαφώς οφείλεται στους θείους δίσκους του Λευτέρη. Στίχους. Που, συγγνώμη, έχω και πράγμα. Με φώναξε στο κεντρικό για να τους διαβάσει. Πήγα λοιπόν εκεί και έτρεμα. Μετά πήρα τους στίχους και περπάταγα στη σταδίου και τους διάβαζα και έκλαιγα. Και σκέφτηκα και κάτι που... Λέω, μα ο ίδιος τους έγραψε ή ο Γκάτσος. Ας έφυγε να μην. Λοιπόν, πήγα στο Ακροπόλ, κάναμε καταπληκτικές πρόβες. Ο Λευτέρης ήταν κάθε μέρα στην πρόβα. Έγινε μια όνειρο παράσταση. Εγώ έκανα το ρόλο της Μάρλιν Μονρόου στο Μερική, το προετοιμούν καυτό. Μου είχε γράψει και 2-3 λογάκια, θυμάμαι. Είμαι η Σούγκαρ το κουφέτο. Σκέτη γλύκα δηλαδή, έλα με το σπαρματσέτο και μετά δεν θυμάμαι. Και έγινε και μια μοίρα. Είναι οι πλάκες της ιστορίας. Τόσο διάφορα τέτοια. Και μετά δεν ξέρω, κάποια σαχλαμάρα έκανα εγώ και τσαντίστηκε ο Λευτέρης και μου κόψει την καλημέρα. Και αυτό το αστείο κράτησε 23 χρόνια. Τον έβλεπα, με αγνοούσε εντελώς. Ευτυχώς που υπήρχε η Ράγια σε αυτή τη ζωή. Και κάποια μέρα πέρσι, στα γενέθλια του Αλέξανδρου του Λικουρέζου, βρισκόμαστε στο Ψήρι σε ένα κέντρο και συμπτωματικά καθόμαστε απέναντι σε ένα τραπεζάκι πιο στενό από αυτό, έτσι τόσο, δηλαδή ακουμπάγαν τα πόδια μας. Και λέω, τώρα θα σηκώσει και κανένα ποτήρι. Δεν υπήρχα. Δεν ξέρω πώς θα κάνω. Είναι σπουδαίος ηθοποιός. Πραγματικά δεν κακός υπήρχα. Άνθρωπος είμαι. Πουθενά. Και είχα αρχίσει να γίνομαι θηρίο. Δεν θα το αντέξω αυτό. Και λέω σε ένα φίλο μου που καθόταν δίπλα, ξέρεις, αισθάνομαι πάρα πολύ δυσάρεστα. Ευτυχώς που έχω τη Ράγη από την άλλη μεριά, αλλά δεν μου μιλάει ο Παπαδόπουλος και δεν μπορώ, δεν το αντέχω αυτό. Και του λέει ο φίλος μας, έχεις αντίρρηση να μιλήσεις με την κυρία Γαλινέα. Και σηκώνει ο Λευτέρης το μοτήρι του και λέει, γιατί όχι. Μετά από 23 χρόνια. Μετά από 23 χρόνια δηλαδή. Μου έκανε. Ήταν μεγάλος έρωτος όμως. Και ό,τι λες, μην μου πεις. Κάτι θα μου τα πεις μετά. Όταν με πήρανε στο τηλέφωνο και μου είπαν ο Λευτέρης θέλει πολύ να έρθετε στην εκπομπή, είπα από μέσα μου, ναι, και εγώ θέλω να πάω πολύ στο Λευτέρη. Θα μου μιλήσει. Όχι. Γιατί αν δεν πάω, μπορεί να κάνει άλλα 23 χρόνια. Παιδιά. Και δεν θα με πάρει ο χρόνος. Είναι υπερβολική. Πάντως ο σωστός άντρας πρέπει να είναι ο κομπλεξικός άντρας, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Και καλά σου κάνω. Γιατί είναι κομπλεξικός. Εγώ δεν έχω τέτοια...
Τι ήταν, αγόρι μου, το να μην μιλάς 23 χρόνια. Έχουμε τσακωθεί, είχαμε τσακωθεί τώρα. Ναι, αλλά 23 χρόνια. 100 χρόνια. Αυτό λέμε, ο κομπλεξικός ο άνθρωπος. Λοιπόν, μπορούμε να τραγουδήσουμε, αυτά είναι σκληρά πράγματα που λέγονται. Ναι, το μην τα κάνεις. Για πάμε. Ποιος. Ποιος είναι τώρα. Πετρέλης, Πετρέλης. Πετρέλης, Μίμης Πλέσσας. Από τα τραγούδια που αυτό συζητάγαμε πριν, είναι σαν τα θαύματα. Τι είναι? Σαν τα θαύματα που ξαφνικά βγαίνουν. Δηλαδή, σκέφτομαι πολλές φορές. Να σου πω τώρα για κάποια τραγούδια πώς γράφονται. Να σου πω μια στιγμή τώρα, για να το ακούσουν και οι άλλοι. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για μια σκηνή στην οποία ο Κούρκουλος, ο οποίος ήταν θεός εκείνα τα χρόνια, καίει το σπίτι του, κάτι τέτοιο κάνει. Και με βάση το σενάριο, ο Φόσκολος είχε κάνει το σενάριο. Και μάλιστα μου έχει ζητήσει, γι' αυτό σας λέω ότι αυτή η δουλειά είναι πάρα πολύ σκληρή. Μου λέει, έχω σε ένα σημείο του σενάριου, πώς είναι η δεύτερη στροφή, Κύμα πικρό στην πλώρη μου. Μου λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ να γράψεις ένα τραγούδι έχοντας αυτό το στοιχείο απαραίτητος μέσα. Κάσα έγραψα εγώ το τραγούδι με βάση αυτό το κύμα πικρό στην πλώρη μου. Κοίτα όμως πως δουλεύουν πάρα πολύ οι ιονοί. Το λέω, επαναλαμβάνω για όλους που γράφουν στίχους. Πως βοηθάνε κάποια πράγματα. Ο Κούρκουλος, η Φωτιά, ο Μέγας, πολύ μεγάλος τραγουδιστής, ο Στράτος Διονυσίου, η σκηνή αυτή η οποία είναι καπιτάλε, όπως τη λέτε εσείς, έτσι δεν είναι η ηθοποιή. Και αμέσως την άλλη μέρα γινόντουσαν ουρές για αυτό το τραγούδι. Και σωστά το λέει ο Θάνος, έχει κάνει. Στα τα μικρά θαύματα που... Όχι, δεν τώρα, αυτό είναι υπερβολή. Έτσι, έτσι, αλλά έτσι, είναι ένα τραγούδι πολύ... Έτσι δεν είναι. Λειτουργήσα στον κόσμο πολύ. Πάμε. Φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει για τα φτωχά τα νιάτα μου, κανένας δεν θα κλάψει. Σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου, αυτά που κάνεις τα κόλπα τα δικά σου, που δίνεις άλλη του τραγουδιού. Και δεν είναι εύκολο το τραγουδί αυτό.
Είναι πολύ δύσκολο να λες ένα τραγούδι που το έχει πρωτοποιεί ο Καζαντζίδης. Και είναι ένα τραγούδι που έτσι έχει κάνει πάταγο. Και αυτός το λέει πάρα πολύ καλά. Θέλει τόλμη για να το λες ναι, αυτό το τραγούδι. Αλλά δεν την... Ας το πω τώρα για να μπει μια ιστορική εκτέλεση, για να άντε. Τα πουλιά τα βρίσκει ο χαρός στο φτερό. Τα ελάφια όταν σκύβουν για νερό. Μα εμένα που με δέντρο
χέρι ζώνουν κάθε χαραυγή. Σαν φωνιάς στη μαύρη νύχτα ξαγρυπνώ. Πίνω δάκρυα, πίνω βρώμικο καπνό. Με μαχαίρια στην καρδιά μου δεν μπορώ να τραγουδήσω και να καρτερώ. Για μας τους προδομένους. Σου έκανα μία λάθος λέξη. Δεν πειράζει. Αντί για πρόσφυγο καπνό είπα βρώμικο καπνό. Δεν πειράζει. Πέταξε στον δρόμο την άκρη του ασκαδίκησε.
σιωπηλό φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους τρέχεις ψηλό φελονιά. Τα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάθαρη ματιά. Ψηλά κυπά ισόπουλα, αράστα κοριτσόπουλα, που έχουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά.